Στις πληγήσεις περιοχές του Δήμου Σιτίας βρέθηκε το μεσημέρι ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο οποίος νωρίτερα πραγματοποίησε συνάντηση στο Δημαρχείο με τη Δημοτική Αρχή και τους τοπικούς φορείς. Ήδη έχω ζητήσει από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας για να κηρυχτεί η περιοχή σε έκτακτη ανάγκη, όπως και η Ιεράπετρα και η Βιάνος και το Οροπέδιο και η Μεσαρά, η περιοχή του Δήμου Φεστού. Πιστεύω μέχρι το απόγευμα θα έχουμε τις αποφάσεις, ούτως ώστε άμεσα να ξεκινήσουν όλα τα έργα τα οποία χρειάζονται. Ο Δήμος Σιτίας θα καταγράψει τα μηχανήματα των ιδιωτών τα οποία υπάρχουν στην περιοχή μας. Θα λειτουργήσουμε με ένα συντονισμένο και συγκροτημένο τρόπο από τη στιγμή που έχουμε το OK και από την περιφέρεια ότι θα χρηματοδοτηθεί η εγχείρηση αυτών των μηχανημάτων. Ό,τι χρειαστεί από μηχανήματα θα τα καλύψει η Περιφέρεια Κρήτης, δήλωσε ο Σταύρος Αρναουτάκης, ο οποίος παράλληλα αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε με τους υπουργούς υποδομών και εσωτερικών για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών. Ήδη εμείς ως Περιφέρεια θα χρηματοδοτήσουμε άμεσα το Δήμο για κάποιες γεωτρήσεις που χρειάζεται η αποκατάσταση. Για δίκτυα το ΕΒ περιμένουμε τα τεχνικά δελτία. Ενημέρωσα και τον κύριο Σπύρτζη για όλα τα προβλήματα, όπως επίσης τον κύριο Χαρίτση, τους υπουργούς εσωτερικών και υποδομών, για να βρούμε τις χρηματοδοτήσεις. Με τη βοήθεια των Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων και της Τεχνικής Υπηρεσίας της δικιάς μας, θα κοστολογηθεί το ύψος της παρέμβασης που πρέπει να γίνει και στο αγροτικό δίκτυο, αλλά και σε περιοχές που πρέπει να γίνουν τεχνικά μικρές γέφυρες, για να έχουμε ένα μια ποσοτικοποιημένη εικόνα. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια από τις υπηρεσίες του Δήμου, ενώ αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης καταγράφει τις ζημιές στα πυλαλήματα και όχι μόνο. Ενώ άμεσα ξεκινάει η διαδικασία καταγραφής σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο από τον ΕΛΓΑ. Έχει γίνει ήδη το ξεκίνημα της καταγραφής των ζημιών σε ιδιωτικές κατοικίες. Νομίζω ότι σε 2 με 3 το πολύ μέρες θα έχει αποτυπωθεί η ακριβής εικόνα και παρακαλώ όλους, δεν είναι η περίοδος τέτοια για εκμετάλλευση. Χρειάζεται όμως και μια ολοκληρωμένη μελέτη, ειδικά για το ποταμό Πατέλη που αναλάβαμε να κάνουμε τη μελέτη εμείς ως Περιφέρεια να τη χρηματοδοτήσουμε για να γίνει μετά το έργο. Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης Κρήτης ανακοίνωσε πως στόχος είναι να κινηθεί η Περιφέρεια και ο Δήμος με τη διαδικασία του επίγοντος στις αναθέσεις έργων αποκατάστασης. Παράλληλα, πρέπει να δούμε εάν χρειαστεί μία αναστολή των υποχρεώσεων, ασφαλιστικών και χρονολογικών υποχρεώσεων, να το ζητήσουμε, πρέπει να το πείτε εδώ πώς έγινε και Χανιά και Ρέθυμνο, να το ζητήσουμε και εδώ να γίνει.